Ειρήνη μου, Ειρήνη μου, πάμε σε αυτό το αστέρι που δολοφονήθηκε. Αστέρι, δηλαδή, όταν σου λένε τι θα ήθελες να καταφέρει, παιδί μου, το παιδί σου, τι λες ένα νέο άνθρωπο. Τι ονειρεύεσαι, αγόρι μου, να κάνεις τη ζωή σου. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Στάικος, κατάφερε να κάνει το όνειρο του κάθε νέου πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί για να καταλάβει και ο κόσμος, μόλις τελείωσε τις σπουδές του ο Ματθαίος, μαζί με τον αδερφό του σύστησαν ένα λογισμικό, το οποίο, για να αντιληφθούμε λίγο και τις χρονολογίες, το 2009 πούλησε αυτό το λογισμικό σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία κινητών τηλεφώνων, το οποίο, θέλω να σας πω, το ποσό της εξόδου του από αυτό το startup αναμένεται να ήταν γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό, έτσι. Ακριβώς. Έλληνας, με σπουδές αυτοδημιουργητός. Ελληνοκαναδός. Ελληνοκαναδός, που τα χρήματα αυτά τα έβγαλε χάρη στο μυαλό του. Ακριβώς. Και προσέξτε τώρα τι έγινε, Ειρήνη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, το βράδυ, εκτελέστηκε εν ψυχρό. Αν είναι δυνατό. Σε κεντρικό δρόμο, εν ψυχρό, χωρίς κανείς να γνωρίζει τα κίνητρα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρεται, θέλω να σου πω, Τατιάνα, μιλάνε ότι από τις αρχές του 2018 μέχρι και την Κυριακή έχουν σημειωθεί γύρω σε 165 επιθέσεις και γύρω στα 215 θύματα. Υπάρχει μία έκρηξη της εγκληματικότητας και ίσως και, ναι, και δεν ξέρουν πού ακριβώς μπορεί αυτό να οφείλεται. Αυτό είναι που γράφτηκε στα δημοσιεύματα και λένε δεν ξέρουμε. Υπήρχε, μακάρι λέει, να υπάρχει ένα κίνητρο για να δικαιολογηθεί αυτό το πράγμα και να μην συνδυαστεί με μία έκρηξη εγκληματικότητας. Τον λίστεψαν. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός απλά εκτελέστηκε. Δηλαδή, πήγε κάποιος με ένα όπλο και μάλιστα τον έχουν πυροβολήσει, νομίζω, και στο κεφάλι, αν δεν απατώμε, και εκτελέστηκε επί τόπου. Ποια εγκληματικότητα και για ποιο λόγο, να μάθουμε το κίνητρο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τορόντο, Καναδάς. Δευτέρα, 11.30 το βράδυ. Η πόλη σφίζει από ζωή. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Οι κάτοικοι της περιοχής Yorkville ακούν πυροβολισμούς. Καλούν αμέσως την αστυνομία. Όταν το περίπολικο φτάνει στο σημείο, μερικά λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί βρίσκουν ένα νεαρό άνδρα νεκρό, πεσμένο στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο αυτοκίνητό του. Ο νεαρός είναι αυτός εδώ ο άνδρας, ο 37χρονος Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας Μάθιου Στάικος. Έρχομαι πολύ συχνά στην Ελλάδα, μου αρέσει εδώ, και συναντώ πολλούς με ωραίες ιδέες. Η συμβολή που θα έδινα... Ο άτυχος επιχειρηματίας φαίνεται πως πέθανε ακαριέα, ενώ, όπως είπαν μάρτυρες, ο δράστης διέφυγε από το σημείο με ένα ασημή πολυτελές αυτοκίνητο. Ακόμα και τώρα οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να διευκρινίσουν ποιο ακριβώς ήταν το κίνητρο του δράστη, αλλά και αν ο Μάθιου δεχόταν τελευταία απειλές για τη ζωή του. Αυτές τις εικόνες κατέγραψε ένας ένικος κοντινής πολυκατοικίας λίγο μετά την δολοφονία του 37χρονου επιχειρηματία. Τα περιπολικά έχουν κλείσει το σημείο από όλους τους δρόμους, ώστε οι αστυνομικοί να μπορέσουν να διερευνήσουν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή. Ο Μάθιου, Ματθαίος όπως τον φώναζαν οι Έλληνες φίλοι του, γεννήθηκε το 1980 στον Καναδά. Σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πριν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές του, δημιούργησε με τον αδελφό του την εταιρεία με την επωνυμία Torch Mobile, με γραφεία στο Τορόντο και στο Πεκίνο, που αργότερα εξαγοράστηκε από την BlackBerry. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Καναδά. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ η τεχνολογία. Τελευταία ήταν πρόεδρος στην εταιρεία επενδύσεων Stikos Investment, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβουλος της Trigger Fox και διευθύνων σύμβουλος στην Βλίπο, μια startup εταιρεία που ξεκίνησε ο ίδιος με έδρα τη Λάρισα. Ο 37χρονος Ελληνοκαναδός δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα. Δεν έχασε όμως ποτέ την επαφή του με τις ελληνικές ρίζες του. Δεν άφησε ποτέ την ελληνική γλώσσα να βγει από τη ζωή του. Λάτρευε την πατρίδα των γονιών του. Μάλιστα, αν και δεν πήγε σε ελληνικό σχολείο, επεδίωξε να γνωρίσει την ελληνική γλώσσα. Έτσι λοιπόν, όταν αποφύτησε από το πανεπιστήμιο, ήρθε στην Ελλάδα για ένα χρόνο πριν επιστρέψει στον Καναδά. Διάβαζε ελληνικά βιβλία, έβλεπε ελληνικά προγράμματα στην τηλεόραση, άκουγε ελληνική μουσική. Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την τόσο τραγική απώλεια. Η οικογένειά μας θρηνεί την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας Μάθιου.
Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας, καθώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τραγωδία. Ένας στενός του φίλος μίλησε στην Τατιάνα Λάιβ για τον 37χρονο που χάθηκε τόσο άδικα. Το μάθη, να σας πω την αλήθεια, ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Ήταν ένα χαρισματικό παιδί, γνωριζόμασταν περισσότερο από 10 χρόνια τώρα. Ήταν εκπαιδευμένος, είχε σπουδάσει, είχε πάει στο πανεπιστήμιο στο Τορόντο. Είχε αποφοιτήσει με υψηλούς βαθμούς. Ήταν ένα αγαθό παιδί, ήταν πάντα με το χαμόγελο. Όποτε δηλαδή συναντιόμασταν, βγαίναμε για παρέα, ήταν πάντα ευγενής. Ήταν ένας όμορφο παιδί που ποτέ εγώ δεν είχα ακούσει ούτε καν κάτι που να είναι αλληλικό ως προς αυτόν. Του άρεσε να δηλαδή αγαπούσε αυτό που έκανε στη δουλειά του, γιατί ήταν πολύ εργατικός. Φυσικά αγαπούσε την Ελλάδα και ερχόταν στα πολύ τακτικά. Είχε δημιουργήσει μια καινούργια εταιρεία που την ονόμασε Βλέπω, από το ελληνικό Βλέπω. Είχε προσλάβει Ελληνόπουλα να βοηθήσουν να ξεκινήσει αυτή η εταιρεία. Και φυσικά αυτό που έγινε ήταν δηλαδή συγκλονιστικό, όχι μόνο και σε αυτούς που τον ξέρανε, αλλά φυσικά για αρκετούς που δεν τον γνωρίζαν, αλλά μπορούσαν να εξυπηρετούν από τις γνώσεις του, από την εργατικότητά του. Φυσικά δηλαδή δεν μπορούσαν να εξυπηρετούν, δηλαδή νόμιζαν ότι ήταν ίσως ψέματα. Και για μέσα πήρα τηλέφωνο 2-3 άλλα άτομα που ίσως θα γνωρίζαν περισσότερες ιστορίες για αυτό. Και όταν όλοι απαντήσαν ότι ήταν αλήθεια, φυσικά. Εντάξει, τα δάκρυα είναι λίγα. Πού μπορώ να περιγράψω. Το μήνυμα του Έλληνα πρέσβη στον Καναδά Δημήτρη Εσεμόγλου, ο οποίος γνώριζε τον 37χρονο, συγκλονίζει. Ο 37χρονος Μαθαίος Στάικος, περήφανος Έλληνας και επιτυχημένος Καναδός πολίτης, μας έκανε όλους περήφανους για την χωρίς όρια αγάπη του στη μητέρα πατρίδα και τα μεγάλα επιτεύγματά του στον Καναδά. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, μου είναι ειλικρινά τόσο, μα τόσο δύσκολο να πιστέψω την είδηση της απώλειάς του. Το γνώρισα την εποχή που προσπαθούσε να καταξιωθεί και αμέσως κατάλαβα ότι θα τα κατάφερνε και ότι θα έφτανε ψηλά. Ποτέ όμως δεν φαντάστηκα ότι θα έφευγε από κοντά μας τόσο γρήγορα, τόσο άδικα, τόσο βία. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την είδηση στα καναδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν θέλω να αποδεχτώ ότι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και φίλος δεν θα είναι πια ανάμεσά μας. Είμαι σίγουρος όμως ότι η ψυχή του έχει βρει ήδη τη θέση της κάτω από το αιώνιο φως του Θεού, στον οποίο και ο ίδιος πίστευε. Τα πλέον θερμά και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Μερικές φορές είναι αδύνατο να εκφράσουμε την οδύνη της ψυχής μας. Μία από αυτές τις φορές είναι λοιπόν και αυτή για μένα σήμερα το βράδυ, γράφοντας αυτές τις γραμμές για τον φίλο μου τον Μαθαίο. Τώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους, προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους οδηγήσουν στον δράστη, τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του Μάθιου με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Εντάξει, είναι αυτό που δεν μπορείς να το καταπιείς, ρε παιδί μου. Δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό. Αυτός είναι ο άνθρωπος που τα έχει όλα. Μια κούκλα, κοπέλα, τον βλέπανε τα κορίτσια και λιώνανε. Αυτοδημιούργητος, πανέξυπνος. Με ένα startup έβγαλε εκατομμύρια με το μυαλό του μόνο. Μετά ήρθε εδώ, έκανε και στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω, γιατί λέει, παρόλο που δεν είχε γεννηθεί εδώ το παιδί, ήταν Ελληνοκαναδός. Αλλά ωστόσο, επειδή. Όταν τέλειωσε τις σπουδές του, ήρθε για ένα χρόνο εδώ για να μάθει καλύτερα τα ελληνικά του και έβλεπε ότι περνώντας την κρίση, ότι η Ελλάδα θέλει βοήθεια και ότι υπάρχουν μυαλά που πρέπει, λέει, να τα βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, όταν ανακοίνωσε και στους φίλους του θα κάνει startup εταιρεία στην Ελλάδα, τον κοιτάγαν όλοι σαν τρελό. Και θέλω να σου πω ότι η έδρα είχε τη Λάρισα. Η startup εταιρεία του και λέγεται Βλέπω. Μπορεί να ήταν λατινικά γραμμένη, αλλά ήταν από Βλέπω. Το Βλέπω. Τη Λάρισα, ναι. Ναι. Και είχε βρει ένα φοβερό μυαλό εδώ πέρα. Όχι μόνο, θέλω να σου πω ότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία, διαδίκτυο, η Λάρισα είναι πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ μπροστά και πολύ ψηλά, σωστά. Και για να καταλάβει και ο κόσμος τι ήταν αυτό που θέλανε να κάνουν, ένα άλλο Facebook. Δηλαδή, μία άλλη επικοινωνία μέσω διαδικτύου και μέσω μηνυμάτων βάσει των χόμπι που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, στεναχωρήθηκα πολύ με αυτό. Πολύ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα.